σοκ στους Αγίους 10 από τον εφιάλτη που έζησε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν βρέθηκε πρόσωπο με δύο κουκουλοφόρους ληστές που μπούκαραν στο σπίτι τους. Μάλιστα δεν δίστασαν να γρονθοκοπήσουν τον ηλικιωμένο άνδρα. Ναι, τα είχαν χάσει. Εμένα με πήρανε 1:35 τη νύχτα. Τρέχα, μας διστεύουνε. Και έτρεξα μέσα σε 5 λεπτά ήμουν εκεί πέρα, είχαν φύγει. Πήρα την αστυνομία, η οποία στο 10 λεπτό μέσα είχε έρθει. Η εφιαλτική ληστεία συνέβη ενώ το ζευγάρι κοιμόταν. Οι δύο θρασίτατοι ληστές, ψάχνοντας χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, εισέβαλαν στο σπίτι μετά τα μεσάνυχτα χωρίς καν να σεβαστούν το ανήμπορο ζευγάρι. Είναι πάρα πολύ πρωτοφανές αυτό το γεγονός, ειδικά σε αυτό το χωριό. Είναι πάρα πολύ ήσυχο. Και πραγματικά πέφτουμε και σοκαριζόμαστε όλοι με αυτό το γεγονός, γιατί δεν συμβαίνουν αυτά εδώ. Εγώ προσωπικά για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα, το κλειδί είναι πάνω στην πόρτα μου. Αφού χτύπησαν τον ηλικιωμένο, τον ακινητοποίησαν, ενώ κινήθηκαν απειλητικά και προς την κατάκητη σύζυγό του. Το μαρτύριο δεν σταμάτησε εκεί, αφού οι ίδιοι προσπάθησαν στη συνέχεια ακόμα και να τον πνίξουν με μαξιλάρι. Το χωριό μας άλλο τέτοιο γίνηκε. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά, παιδί μου. Γι' αυτό δεν σας τρομάζει εσάς. Δεν μας τρομάζει. Τρομάξαμε, λέγω, φοβήθηκα. Δεν μπορούμε να ξαπλώσω σήμερα. Άναυδη έχει μείνει η τοπική κοινωνία από το συμβάν, με τους κατοίκους του χωριού να κάνουν λόγο για πρωτάκουστο σκηνικό. Κάτι τέτοιο είναι πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά συμβαίνει. Καταδικαστέω βέβαια. Το σοκαριστικό περιστατικό με το ηλικιωμένο ζευγάρι συνέβη στο χωριό Άγιοι 10, ένα χωριό που σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο σε ανάλογα συμβάντα. Το μόνο που έχω, που σκέφτομαι εγώ, είναι ότι σε συνεργασία με το Δήμο να ζητήσουμε μόνο παραπάνω αστυνόμευση, αν και πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή, λυπάμαι πραγματικά. Ευτυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν, είναι καλά τώρα στην υγεία τους. Πάντως οι επικίνδυνοι ληστές έφυγαν με άδεια χέρια, αφήνοντας πίσω χτυπημένο το ηλικιωμένο ζευγάρι.